Σχεδόν μισό εκατομμύριο κατασχεμένου αλκοόλ ρίχνει στη μάχη κατά της πανδημίας η Πολωνία. Λόγω της έλλειψης εθελικής αλκοόλης για την κατασκευή αντισηπτικών, τα μπουκάλια βότκας που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές και επρόκειτο να καταστραφούν, θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να αξιοποιηθούν. Πρόκειται σύμφωνα με την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση μέσων μεταφοράς και εσωτερικών χώρων. Στην Κροατία, οι αρχές ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ακόμα 29 κρουσμάτων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 157. Ο Υπουργός Υγείας προειδοποίησε τους πολίτες να μην παραβιάζουν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για να μην οδηγηθεί η χώρα στο σενάριο της Ιταλίας. Στη Ρουμανία, τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 367, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία για την γρήγορη εξάπλωση του ιού παρά τα αυστηρά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ. Η Γεωργία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 21 Απριλίου με συνολικό αριθμό κρουσμάτων 47. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, στην Ελλάδα ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 13, ενώ καταγράφηκαν 35 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 530. Ο λοιμοξιολόγος που έχει τεθεί επικεφαλής, ο Τρίτς Τσιόδρας, κάλεσε εκ νέου τους πολίτες να μην επαναπαύονται και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς η μία μετά την άλλη χώρες προχωρούν σε απαγορεύσεις πτήσεων προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του κορονοϊού.